Και ελάτε τώρα να πάμε και να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Διονύση Ρίζο, εργατολόγος, γιατί πλησιάζει η μέρα, πλησιάζει 22 Μαρτίου. Καλή σας ημέρα, κύριε Ρίζο. Ο τι θα γίνει στις 22 του Μαρτίου, κύριε Ρίζο. Καλημέρα σας. Καλημέρα στους θεατές. Καλή σας αγωστή. Στις 22 Μαρτίου θα έχουμε τα αποκαλυπτήρια του νέου κατώτατου μισθού και θα ξέρουμε πού θα βαδίσουμε από τον Απρίλιο και έπειτα και πριν τις ευρωεκλογές, με την αύξηση του κατώτατου μισθού να φτάνει πλέον στα 700 ευρώ καθαρά, να ξεπερνάει δηλαδή ο κατώτατος μισθός τα 700 ευρώ. Έχουν κλειδώσει τα δύο σενάρια. Ένα σενάριο είναι για το 5,5% και το πιο αισιόδοξο είναι για το 6,5%. Υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία από πλευράς κυβέρνησης και από πλευράς φορέων εργαζομένων ότι τελικά θα κλείσουμε στο 6,5%, δηλαδή στο καλό σενάριο. Και σε αυτή την περίπτωση να ξεκινήσουμε από το πιο χαμηλό, το 5,5%. Για να δούμε τα σενάρια τώρα. Ο κατώτατος μισθός από 0 έως 3 έτη θα διαμορφωθεί στα 822,9 ευρώ, με καθαρά να είναι 700 ακριβώς. Από 3 έως 6 έτη είναι 10% παραπάνω, είναι 905,19 ευρώ μεικτά, καθαρά 756,12 ευρώ. Από 6 έως 9 έτη είναι 987,48 ευρώ και καθαρά 811,42 ευρώ. Και η τρίτη τριετία είναι 1069,77 και καθαρά 867,54. Να πάμε και στο πολύ αισιόδοξο σενάριο του 6,5%. Στα 830,7 ευρώ μεικτά ο αρχικός κατώτατος, 706 καθαρά. Για την δεύτερη τριετία με 10% παραπάνω, 913,77 και καθαρά 762,74. Με 20% στη δεύτερη τριετία, 996 τα μεικτά και καθαρά 818,55. Και με 30% στην τελευταία τριετία ανεβαίνουμε στα 1079,91 ευρώ, 872,9 ευρώ είναι το καθαρό. Προφανώς και ο στόχος της κυβέρνησης και προεκλογικά θα είναι αυτός, δηλαδή η μέγιστη αύξηση του κατώτατου μισθού θα επηρεάσει περίπου 800.000 εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, και οι αυξήσεις αυτές, εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία εντός Μαρτίου, πιθανόν να χορηγηθούν από 1 Απριλίου. Ναι, θα αφορούν βέβαια τη μισθοδοσία η οποία θα τρέξει στο τέλος του Απρίλη, έτσι. Θα είναι ο μισθός του Απρίλη, ναι, αυτός, φυσικά, τον οποίο ο εργαζόμενος τον πληρώνεται την τελευταία μέρα του μήνα. Υποθετικά ή αναλόγως πότε πληρώνεται, έτσι, αν πληρώνεται με 10 ευρώ. Είναι σημαντικό ότι θα επηρεάσει και το δώρο Πάσχα, που σημαίνει που θα χορηγηθεί μέσα στο Μάιο. Επηρεάζει το δώρο Πάσχα και αρκετά επιδόματα. Κύριε Ρίζο, και πάρα πολλά επιδόματα και του ΟΑΕΔ και σειρά άλλων επιδομάτων, τα οποία θα επηρεαστούν, όπως είναι το επίδομα ανεργίας, το επίδομα κοίησης συλλογίας και διάφορα άλλα επιδόματα. Θα τα παρουσιάσουμε φυσικά την επόμενη εβδομάδα, που θα έχουμε κλειδωμένο το τελικό ποσό του κατώτατου μισθού. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού είναι ένα θετικό μέτρο, το οποίο θα κάνει καλό και στους εργαζόμενους και στην οικονομία. Το ζήτημα είναι πώς θα γίνει οι εργαζόμενοι να μην αμείβονται με τον κατώτατο μισθό. Πώς δεν θα είσαι στην κάτω γραμμή, είναι το ζήτημα. Θα υπάρχει πάντα ο κατώτατος σαν ένα δείχτη ότι από εκεί και κάτω απαγορεύεται να αμείβεται κάποιος εργαζόμενος στην Ελλάδα, ο οποίος δουλεύει με κανονικό ωράριο, γιατί υπάρχουν και τα ευέλικτα. Αλλά τώρα, εντάξει, να πάρουμε το καλό σενάριο, ότι ένας άνθρωπος δουλεύει με ένα χιλιάρικο και δεν έχει σπίτι, πρέπει να νοικιάζει. Για πες μου τώρα εσύ. Με 3 χρόνια, με 9 χρόνια, με 3 τριετίες κιόλας. Ναι, αυτό είναι το καλό σενάριο. Η μεγάλη αύξηση. Αυτό που θα πρέπει να συμβεί θα είναι άμεσα να προχωρήσουμε στη διαδικασία της αφαίρεσης από την αρμοδιότητα του κράτους της διαδικασίας του ορισμού του κατώτατου μισθού και να περάσουμε στο μοντέλο το προμνημονιακό της διαπραγμάτευσης μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών, γιατί φυσικά όσο διωγγώνεται η οικονομία και αυξάνεται ο κύκλος εργασιών, πρέπει και οι εργαζόμενοι να λάβουν αρκετά μεγαλύτερους μισθούς σε σχέση με τους κατώτατους. Και φυσικά μην ξεχνάμε ότι έχουμε και έναν καλπάζοντα πληθωρισμό, ο οποίος τρέχει στα τρόφιμα από 8-9%, κάτι που και αυτή την αύξηση θα την εξαφανίσει μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Ενώ αυτή η διαδικασία της θέσπισης του κατώτατου μισθού από το κράτος είχε οριστεί για να προστατευτούν επί μνημονίων οι εργαζόμενοι, τώρα έχουμε πάει στο ανάποδο. Τώρα, εφόσον αυτή η διαδικασία καταχρηστικά, κατά τη γνώμη μου, φαντάζομαι και για τη δική σου, Διονύση, από ό,τι καταλαβαίνω, διατηρείται. Ναι, τώρα προστατεύει τις εταιρείες. Γιατί προστατεύει τους εργοδότες, μάλλον, όχι τις εταιρείες. Γιατί προστατεύει τους εργοδότες? Γιατί αν βγεις τώρα να βρεις, να δώσεις δουλειά, για να έρθει ένας εργαζόμενος με κάποια προσόντα στη δουλειά σου, πρέπει να τα σκάσεις, γιατί δεν βρίσκεις. Είναι η ανεργία πια κάτω από 10%.
γιατί η διαδικασία με την οποία ακολουθεί αυτή, τη στιγμή η αγορά εργασίας είναι σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, ενώ υπάρχει μεγάλη προσφορά θέσεων, είναι χαμηλά τα επίπεδα των μισθών και των παροχών. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και βλέπουμε ότι κλάδοι όπως πρώτης γραμμής κόσμος... για την Ελλάδα, όπως είναι ο τουρισμός, όπως είναι η εστίαση, όπως είναι η παροχή υπηρεσιών γενικά, όπως είναι η έβρεση στελεχών, χωλαίνει και δεν υπάρχει δυνατότητα κάλυψης των θέσεων εργασίας αυτών, γιατί είναι πολύ χαμηλή προσφορά από τους εργοδότες. Πάντως, κύριε Ρίζο, κρατάμε ότι την Παρασκευή 22 Μαρτίου θα έχουμε την επίσημη ανακοίνωση για να δούμε πού θα κλειδώσει τελικά ο κατώτατος μισθός. Από την άλλη, όμως, υπάρχει και η προεκλογική δέσμευση της κυβέρνησης μέχρι βάθους, μέχρι τέλος τετραετίας, να έχουμε 950 ευρώ να είναι ο κατώτατος μισθός. Γι' αυτό ακριβώς και πρέπει το λόγο και πρέπει να ακολουθηθεί αυτό το pace, αυτό το βήμα δηλαδή, όπου είχε ξεκινήσει και την προηγούμενη τετραετία, έτσι ώστε μέχρι και το τέλος του 2026 να φτάσουμε τα 950. Μάλιστα. Κύριε Ρίζο, εδώ θα είμαστε και θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλημέρα στους τηλεθέντες. Την καλημέρα μας και πάλι χρόνια πολλά.